Αντώνη Κυρούλου είναι ένα ζευγάρι 30 που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο χάος της κρίσης. Είναι οι τελευταίοι της Generation X και προσπαθούν να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους, αρπάζονται από ιδέες, από πράγματα. Διάβασα μια είδηση στο ίντερνετ για ένα αεροπορικό δυστύχημα που έγινε κάπου στην Ασία. Και ανέφερε το συγκεκριμένο άρθρο ότι ένα ζευγάρι αεροσυνοδών, μόλις είχε παντρευτεί, ταξίδευαν πάντοτε μαζί για να μπορούν να γυρίζουν μαζί στο σπίτι. Η κοπέλα λεγόταν Λούλου και το αγόρι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Και αποφάσισαν να γράψουν μια ιστορία για δύο αεροσυνοδούς στην Αμερική, τη Λούλου και τον Τζόνι, οι οποίοι θα ταξίδευαν πάντοτε μαζί. Και αυτό ξεκίνησα να γράφω. Στην πορεία όμως λέω όχι, θα είναι στην Ελλάδα, θα είναι άνεργοι, θα έχουν τα δικά μας ζόρια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αεροσυνοδή στην Αμερική. Το βιβλίο είναι ένα love story. Ξεκινάει στην Αθήνα, καλοκαίρι, και καταλήγει να γίνει ένα road trip, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Η Λούλου είναι φωτογράφος, είναι κοκκινομάλα, είναι ευαίσθητη, της αρέσουν οι γάτες, αλλά είναι και λίγο έτσι τσαμπουκάς, μιλάει λίγο χύμα κτλ. Ο Τζόνι είναι ο βράχος, είναι σταθερός τύπος, θα μπορούσε να γίνει μεγάλος και τρανός πιανίστας, αλλά για διάφορους λόγους δεν συνέβη αυτό. Και αυτή τη στιγμή και οι δύο ψευτοδουλεύουν, είναι άνεργοι, είναι κάπου δηλαδή στο μετέχνη. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και άλλοι ήρωες βέβαια που κάνουν την εμφάνισή τους. Έχει ο καθένας από πίσω του ένα ολόκληρο σόι όπως συμβαίνει ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Υπάρχουν θείες που επηρεάζουν τη ζωή, υπάρχουν φαντάσματα πατεράδων που δεν μπορούν να ξεπεράσουν, γατιά, σκυλιά, ένα ολόκληρο τσίρκο. Η μουσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και στο προηγούμενο βιβλίο. Είναι στην ουσία το soundtrack των στιγμών που ζουν οι ήρωες. Είναι κινητήρια δύναμη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν μάθει να σκέφτονται τη ζωή μέσα από τη μουσική. Ακούσει από Led Zeppelin μέχρι Καζαντζίδη και Διονυσίου. Θα ακούσει χειμερινούς κολυμπητές, Stereo Nova, Madrugada, Deep Purple, το σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Πολλά πράγματα. Είναι αυτό το μαγικό πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα, να μπορείς να ακούς Καζαντζίδη και να ακούς και Zeppelin ταυτόχρονα. Δεν είναι ότι η φυγή λύνει τα προβλήματα. Δηλαδή, κανείς δεν εγγυάται ότι φεύγουμε, φεύγει ο Τζόνι και η Λούλου και όπου πάνε θα είναι καλύτερα. Απλά τα πράγματα φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο που έχεις την αίσθηση ότι είναι ο μόνος τρόπος διαφυγής από αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα με τη δική μας γενιά, με τη γενιά του Τριαδάρδου, τη γενιά του Τζόνι και της Λούλου, είναι ότι βρισκόμασταν σε μια κίνηση. Σε αυτή την κίνηση είναι η δημιουργικότητά μας και αυτό το πράγμα το ανέκοψα αναπότομα με αυτό που συνέβη. Φαντάζομαι πάρα πολύ ως ταινία, γιατί τρελαίνομαι για σινεμά, τρελαίνομαι για road movies. Είναι ιδανικό για road movie, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο σαν την αντίθεση καρδιά, χωρίς το τόσο παρακμιακό στοιχείο του Lynch, κάπως έτσι. Επηρεάζουν πολλά πράγματα, βιογραφίες καλλιτεχνών, ζωγράφοι όπως η Φρίντα Κάλλο, τα κόμιξ, αμερικανική λογοτεχνία και ελληνική λογοτεχνία, οι περιγραφές του Steinbeck, οι άνθρωποι που συναντώ γύρω μου, οι ιστορίες που ακούω, τα πάντα μπορούν να με επηρεάσουν. Να βλέπεις τον κόσμο, δηλαδή όσοι ήταν σχετικά αδιάφοροι θα γίνουν τελείως αδιάφοροι. Όσοι είχαν μάθει να βρίσκουν ένα καταφύγιο, ένα σωσίβιο, κάτι τέτοιο στο βιβλίο, θα το αγκαλιάσουν ακόμα περισσότερο. Πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η ιστορία, δηλαδή με ενδιαφέρει ο συγγραφέας να είναι αφηγητής. Να μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, να το κάνει ασφαλώς με γνήσια λογοτεχνικά μέσα. Και φυσικά να ταιριάζει η αισθητική του με τη δική μου. Ο ιδανικός αναγνώστης είναι ενθουσιώδης.
αλλά είναι και προσεκτικός ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν αφήνει τις αναφορές και τα μικρά στοιχεία που δίνω να πάνε χαμένα. Και επίσης είναι ο αναγνώστης με φαντασία. Μπορεί να φανταστεί ότι περπατώντας στην Αθήνα, παίρνοντας το μετρό, το τρόλεϊ, πηγαίνοντας σε μια πλατεία, ότι δίπλα του μπορεί να είναι ο Τζόνι ή η Λούλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα love stories, μου πεθαίνουν. Μ' αρέσουν τα road trips, οι ιστορίες που εκτυλίσσονται καθοδόν. Και επίσης είναι ένα θέμα που αγγίζει και εμένα προσωπικά, αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους που έχω συναντήσει από τη στιγμή που μου ήρθε η ιδέα. Τη γενιά των Τριαντάριδων, νομίζω, ένα κομμάτι της τέλος πάντων καταφέρνει να το εκφράσει. Τουλάχιστον εμένα με εκφράζει.